Σήμερα έχουμε την τελετή απονομής των πιστοποιητικών σπουδών του πρώτου τμήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Επιμελητηρίου Αργολίδα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Management. Μια ιδιαίτερη ημέρα για μας. Το Επιμελητήριο Αργολίδας έχει την χαρά να δώσει στην αγορά 22 στελέχη επιχειρήσεων πλήρως καταρτισμένα με ένα πολύ αξιόλογο μεταπτυχιακό που σίγουρα, όπως καταλαβαίνετε, τους κάνει να υπερέχουν έναντι άλλων και προσδίδοντάς τους την όποια υπεραξία. Ως διοίκηση του Επιμελητηρίου Αργολίδας υλοποιούμε μία-μία τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Πεποίθησή μας είναι ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι πρωταρχικός ρόλος του Επιμελητηρίου και θα πρέπει να ενταθεί στην καθημερινότητα, της ζωής μας. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Επιμελητήριο Αργολίδας είναι πλέον ένα σύγχρονο κέντρο διαβίου μάθησης. Τώρα όσον αφορά τους αποφύτους, έχω να τους προτρέψω να σκέφτονται πάντα αισιόδοξα, να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο και να μην χαμηλώνουν το βλέμμα τους μπροστά στον αρνητισμό και στην απεσιοδοξία. Σίγουρα οι καιροί είναι δύσκολοι, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Να έχουν υπόψη τους όμως το ρητό του Αϊνστάιν, που σίγουρα που πιστεύω και τα λόγια του Αϊνστάιν, που πιστεύω ότι είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, ότι η κρίση είναι ευλογημένη. Μέσα από την κρίση πηγάζει η πρόοδος. Εύχομαι σε όλους προσωπική επιτυχία, ευτυχία και καλή σταδιοδρομή. Καταρχήν να ευχαριστήσω κι εγώ όλους εσάς, αλλά μην πάω ένα-ένα ιδιαίτερα, για την σημερινή σας παρουσία. Δεν θα πω, είχα άλλα σκεφτεί να πω, για να συντομεύσω τον χρόνο και επειδή με κάλυψε ο Πρόεδρος, μακάρι να είχαμε τέτοιους Προέδρους άλλους 40-52 όσο είναι τα επιμελητήρια της χώρας. Και δεν είναι προσωπικά, δεν το λέω επειδή για να τα ακούτε εσείς να τα ακούσετε, ούτε για να τα ακούσει ο Φώτης. Διότι πιστεύω η συμβολή των επιμελητηρίων, πρώτα και πάνω απ' όλα, πρέπει να έχει στην παραγωγή της γνώσης και να βοηθούν τους ανθρώπους τους. Και ένας από τους κεντρικούς ρόλους που πρέπει να πάρουν τα επιμελητήρια σε όλη τη χώρα, που μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο σημαντικό ρόλο, να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία για να υπάρχει τοπική ανάπτυξη. Μέσα από την επιχειρηματικότητα την τοπική, είναι η μόνη διέξοδος η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, εδώ που βρισκόμαστε. Αλλά Φώτη, και επέτρεψε μου να σου πω, Φώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ υπόσχομαι ότι όσο καιρό είμαι στην ΕΔΕ, αλλά και εκτός ΕΔΕ και το γνωρίζεις καλά, θα είμαι δίπλα σας και θα είμαι δίπλα στην Αργολίδα και στο Επιμελητήριο. Και δεν είναι μόνο το μεταπτυχιακό, είπε πολλά λόγια. Κάνουμε πολλά προγράμματα με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ γύρω από θέματα εργαζομένων και κατάρτισης. Και θα ήθελα σήμερα να πω ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο θα συνεργαστούμε. Δεν το ξέρει ότι το στο κρατάς εν έκπληξη. Προχθές πήραμε μια καινούργια έγκριση για να εκπαιδεύσουμε 10.000 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα για θέματα εξαγωγών, εξωστρέφειας, διαδικασίες κλπ. Το οποίο όμως δεν θα είναι μόνο εκπαίδευση στα θρανία, αλλά θα έχει και να δημιουργηθούν και action, και export action plan για κάθε μια επιχείρηση που θα συμμετέχει, εξειδικευμένο export plan που θα είναι για προϊόντα και για κάθε επιχείρηση από ειδικούς συμβούλους, οι οποίοι έχει αρχίσει η εκπαίδευσή τους σε όλη την Ελλάδα, περίπου 300 σύμβουλοι, οι οποίοι θα μπουν μέσα στις επιχειρήσεις για να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις για να πάρουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Άρα, Φώτη, έχουμε 3 χρόνια γεμάτα να κάνουμε αρκετή δουλειά γύρω από και στην Αργολίδα με το Μιλητήριο στα Συνεργασία. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, Τάκη Θανασόπουλε, φίλε Νίκο Βασιλείου, συγχαρητήρια για αυτά που ακούσαμε, αν και επειδή έχουμε και προσωπική γνωριμία και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την προσπάθειά σου και γνωρίζομαι επιμέρους και το έργο σου, όπως και το έργο του καθηγητή μας, του κ. Αθανασόπουλου. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ το Επιμελητήριο για τις πραγματικά σημαντικές πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα στο ότι στηρίζει την γνώση, το κάνει με πολλές δράσεις, είτε βραβεύοντας και δίδοντας κάποιο βοήθημα στους βραβευόμενους μαθητές που εισάγονται στα πανεπιστήμια, στα ΑΕΗ, στους αποφύτους. Έχουμε βρεθεί στην ίδια αίθουσα σε εκδηλώσεις αποφύτους της τεχνικής εκπαίδευσης και σήμερα βεβαίως δίνουμε πτυχία στους μεταπτυχιακούς
από φοιτητούς μια σημαντική πρωτοβουλία που είναι χρήσιμη, γιατί η γνώση είναι δύναμη, χρειάζεται ο τόπος ανθρώπινο, δυναμικό, μορφωμένο, εξειδικευμένο, και νομίζω ότι το επιμελητήριο σε αυτή την κατεύθυνση έχει πιάσει ακριβώς το νόημα και σε αυτή την πορεία πορεύεται. Εμένα με τον Τάκη τον Αθανασόπουλο με συνδέει και κάτι άλλο. Εγώ είμαι τώρα καθηγητής στο ΠΑΠΗ και χαίρομαι που μπορώ να διδάσκω στο αμφιθέατρο και στα κτίρια που με δική του πρωτοβουλία ο κύριος Αθανασόπουλος χρηματοδότησε και υλοποίησε. Και μας συνδέει και κάτι άλλο που είναι τις τρέχουσες επικαιρότητες. Η περίφημη ΔΕΗ. Και ελπίζω πολύ γρήγορα να λύσουμε και αυτό το γρίφο, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να συνοηθούμε μεταξύ μας για ένα πολύ καθαρό πράγμα. Επειδή ζούμε την εποχή της μιζέριας, της απεσιοδοξίας, του μαύρου, του σκοτεινού, της παρέτησης, αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ είναι η προσπάθεια της Ελλάδας να ξαναχαμογελάσει. Η Ελλάδα που έχει ανάγκη από ελπίδα, από προοπτική, κυρίως γιατί στηρίζεται σε ένα προφανές πράγμα που έχουν καταλάβει όλες οι χώρες που είναι αναπτυγμένες. Ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι στον άνθρωπο, η μεγαλύτερη επένδυση είναι στη διαρκή επιμόρφωση, η μεγαλύτερη επένδυση είναι σε αυτούς που γεννάνε δουλειές. Στον ιδιωτικό τομέα, όχι δημοσίων υπαλλήλων δουλειές. Για όσους ξέρουν να επενδύουν, να καινοτομούν, να είναι εξωστρεφείς, να παλεύουν για την Ελλάδα της περηφάνειας που μπορεί να τα καταφέρει, και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν τέτοιου είδους προγράμματα σαν αυτά που σήμερα μας τιμούν που υλοποιούνται εδώ στον τόπο μας μπορούν να δώσουν ελπίδα και προοπτική στους ανθρώπους που ξέρουν ότι στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου θα αλλάξουν 5 έως 7 δουλειές. Η παλιά σιγουριά, τέλειωνες μηχανικός και ήξερες ότι θα ανοίξεις ένα τεχνικό γραφείο και εφόρου ζωής μέχρι να συνταξιδοτηθείς θα έχεις πετυχημένη καριέρα, τέλειωσε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια η οποία συνεχώς θα πρέπει να επιτείνεται. Δεν συμμερίζομαι απόλυτα την αισιοδοξία και ιδιαίτερα δεν την συμμερίζομαι γιατί δεν την συμμερίζεται η αγορά και οι επιχειρηματίες. Ανεξάρτητα από την προσπάθεια που ατομικά κάνει ο καθένας στον δικό του το τομέα, σε ένα επίπεδο διάσωσης αυτού που έχει επιτύχει μέχρι τώρα, αυτό δεν αρκεί για τη χώρα. Και δεν αρκεί για τη χώρα, γιατί αυτό που αναλογιζόμαστε ή καλούμαστε ως μεταρρυθμίσεις, δεν έχει απολύτως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, εάν οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι στοχευμένες, δεν είναι ακριβώς προσδιορισμένες και αν δεν έχουν το κόστος τους. Εάν δεν έχει συνεκτιμηθεί το κόστος των μεταρρυθμίσεων, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια λιδία λίθος, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να δώσει αποτελέσματα. Ως παράδειγμα, θα αναφέρω την μετοχοποίηση της ΔΕΗ, επειδή είναι επίκαιρο, το 1999. Ήταν μια άστοχη ενέργεια. Ήταν ένα άστοχο βήμα το οποίο ζημίωσε και επιβάρυνε ο κύριος Τέος Πρόεδρος, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τα οικονομικά της ΔΕΗ με τεράστια χρήματα. Αυτό το λέω γιατί όλοι οι συντελεστές της κοινωνικής ζωής του τόπου θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκμένοι, πάρα πολύ σοβαροί στον τρόπο που αναζητούν καινούργια ζητήματα και καινούργιες λύσεις. Η μεμψημέρεια, η ιδεολειψία, η μιζέρια δεν βοηθάει ποτέ τίποτα, ιδιαίτερα μια χώρα σαν τη δική μας, που είναι στην μεγάλη της κρίση, η οποία συνεχώς θα επιδεινώνεται. Και είναι μια υπόθεση την οποία την έχουμε θέσει εδώ και αρκετά χρόνια και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερο περιβάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ελληνική σας πρόσκληση, παρόλο που είναι πάρα πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά μας. Ήθελα έστω και για 5 λεπτά να περάσω, να σας ευχηθώ κάθε πρόοδο και στους μετεκπαιδευόμενους αλλά και όλους σας. Πριν από 2 περίπου αιώνες, ο Δαρβίνος, στη σχετική θεωρία του περί της εξέλιξης των ειδών,
αναφέρει χαρακτηριστικά. Τα είδη που επιβιώνουν δεν είναι τα πιο δυνατά, ούτε τα πιο έξυπνα. Είναι αυτά που ανταποκρίνονται περισσότερο στην αλλαγή. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου όλοι γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες ραγδαίων αλλαγών, σε όλα τα επίπεδα, αυτή η διαπίστωση ξεπερνά τα όρια που είχε αρχικά θέσει ο Δαρβίνος. Και στον κόσμο των επιχειρήσεων, επιβιώνουν εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρίσει τι συμβαίνει γύρω τους, στο περιβάλλον τους και προσαρμόζονται διαρκώς με τον περίγυρό τους. Με απλά λόγια, στη νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η ικανότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν συμβάλλει στην επιβίωσή τους. Εδώ.